Να σας πω ότι το πρωί είχαμε έρευνες του αστυνομικών του εσωτερικών υποθέσεων σε τρία αστυνομικά τμήματα. Είναι τη Νίκαια, τα Καμίνια και ένα ακόμη αστυνομικό τμήμα στο Ρέντι. Εκεί, από ό,τι φαίνεται, δεν εντόπισαν τίποτα οι άνδρες των εσωτερικών υποθέσεων που να σχετίζεται με την Χρυσή Αυγή. Όμως το Ρέντι, σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασαν μετά από καταγγελίες αλλοδαπών που έλεγε το εξής. Αστυνομικοί τους πλησίαζαν και τους έλεγαν ότι σας αφήνουμε να πουλάτε τσιγάρα, όμως θα μας δίνετε, λαθρέα τσιγάρα πάντα, έτσι. Ναι. Όμως θα μας δίνετε τα μισά από τα χρήματα αυτά που βγάζετε. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο, η δεύτερη είδηση που βγήκε πριν από λίγα λεπτά είναι ότι εστάλει ένας ακόμη φάκελος με δικογραφία αλλά και τα γεγονότα που έγιναν στις 12 του μήνα, του 12 Σεπτέμβρη στο Πέραμα, με τη συμπλοκή μεταξύ μελών της Χρυσής Αυγής και ή την επίθεση, αν το θέλουμε, προς τους αυσοκολλητές του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ναι, του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Μαζί με το διαβιβαστικό, λοιπόν, για τα γεγονότα, ενώ ο κύριος Δένδιας έστειλε έναν φάκελο τον οποίο συνέταξε ο κύριος Γλέζος, ο βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, με επιθέσεις μελών της Χρυσής Αυγής κατά μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι είναι αρκετές οι επιθέσεις που είχαμε, για αυτό λένε οι πληροφορίες, τα έχει ενέχειρει ο κύριος Γλέζος, τα ενέχειρε ο κύριος Γλέζος και παρέδωσε στον κύριο Δένδια, όπου, όπως σας είπα, έχουν μεταφερθεί όλα στην κυρία Κοντζαμάνη, την εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση με τις 32 υποθέσεις επιθέσεων. Τώρα, είπες νωρίτερα για τις αποσπάσεις, μεταθέσεις και τις παραιτήσεις αστυνομικών. Αναβρασμός επικρατεί στην Ελλάς και αυτό γιατί υπήρχαν επιτελικές θέσεις καλών αξιωματικών, όπως λένε χαρακτηριστικά, όπου τώρα έχουν πάρει τη θέση τους επίσης άξιοι. Όμως, επειδή έγινε χθες, μόλις χθες, δεν έχει καταλαγιάσει ο θόρυβος και, πώς να σας το πω, η ένταση που υπήρξε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Συνεχίζονται, να το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο οι έρευνες στο εσωτερικό της αστυνομίας για να δουν τυχόν διασυνδέσεις με τη Χρυσή Αυγή. Ναι, γίνεται κάτι τέτοιο, γι' αυτό και είχαμε τις εφόδους σήμερα στα αστυνομικά τμήματα. Mm-hmm. Να σας πω μόνο ότι φαίνεται ότι τέσσερις από αξιωματικούς που μετατέθηκαν σε άλλες υπηρεσίες, φαίνεται ότι έχουν κάποια σχέση με την Χρυσή Αυγή, χωρίς βέβαια αυτό να είναι απόλυτα εξακριβωμένο με αποδείξεις. Υπάρχουν ενδείξεις για τους αστυνομικούς και είπες και για το πρωτοσέλιδο σήμερα, με τη δημιουργία των ΜΑΤ που βρισκόταν δίπλα της ένας νεαρός, ξυρισμένο κεφάλι, φαλακρός μάλλον, ή είχε ξυρίσει το κεφάλι του, δεν ξέρω, και φαινόταν δίπλα από τον Ρουπακιά στην κατασκήνωση στην ΕΔΑ. Τώρα, και βλέπουμε εμείς, συγγνώμη Δημήτρη που σε διακόπτω, βλέπουμε εμείς αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας και το βίντεο ντοκουμέντο που υπάρχει από το συγκεκριμένο αντιφασιστικό συλλαλητήριο, όπου φαίνεται ο άνθρωπος που, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, είναι ο ίδιος άνθρωπος, βλέπουμε και τη φωτογραφία τώρα, που φωτογραφίζεται στην κατασκήνωση της Χρυσής Αυγής με την κόκκινη μπλούζα δίπλα στο Ρουπακιά. Ακριβώς, με τη μαύρη μπλούζα δίπλα στο Ρουπακιά. Έχουμε αντίδραση της αστυνομίας πάνω σε αυτό, γιατί πολλοί μιλούν για κάλυψη της αστυνομίας στο συγκεκριμένο άτομο. Το ότι ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος της Νίκαιας, ο δημιουργητής των ΜΑΤ που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο Κερατσίνι και όσοι άλλοι βρίσκονταν σε εκείνη την περιοχή έχουν τεθεί σε διαθέσεις. Μάλλον έχουν αποσπαθεί. Γιατί σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας θα πρέπει να μην υπάρχουν σκιές και έτσι θα γίνει πολύ πιο καλύτερα η έρευνα των εσωτερικών υποθέσεων. Μιλάμε τώρα ότι το συγκεκριμένο συλλαλητήριο, συγγνώμη που σε διακόπτω Δημήτρη, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, είναι ακριβώς μία μέρα μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, έτσι. Ούτε 16 ώρες. Ναι. Ούτε 16 ώρες δεν είχαν περάσει, γιατί η δολοφονία έγινε στις 12 το βράδυ και το συλλαλητήριο έγινε στις 6 το απόγευμα. Να σας πω επίσης ότι έρευνες δεν γίνονται, παρότι έχει δοθεί το πράσινο φως, γι' αυτό σας είπα και νωρίτερα για αναβρασμό.
η αντιτρομοκρατική συνομιλία με την εισαγγελέα του Πειραιά όσον αφορά την δολοφονία του Παύλου Φίσα, έτσι. Ναι. Ενώ θα ξαναπάρουν καταθέσεις από τους αυτόπτες μάρτυρες, ενώ μαθαίνουν ότι, νομίζω ότι είπε και ο πατέρας του Παύλου Φίσα, ναι, ότι δεν έχει πάρει κατάθεση ακόμα από την κοπέλα. Ίσως να μην είναι σε θέση η κοπέλα να καταθέσει, λέω εγώ τώρα, αλλά σίγουρα οι αστυνομικοί την έχουν προσεγγίσει. Είναι δεδομένο αυτό και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί ήταν ο άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν συνεχώς. Τα είδε όλα. Από τον 34χρονο. Υπάρχει και η μαρτυρία της ότι φώναξε βοήθεια από την αστυνομία και δεν υπήρξε η αντίστοιχη ανταπόκριση. Βεβαίως. Ενδεχομένως θα ήθελαν οι αστυνομικοί ή θέλουν οι αστυνομικοί να αφήσουν να περάσει λίγος χρόνος έτσι ώστε η κοπέλα αυτή να ηρεμήσει. Πάντως σας λέω και πάλι ότι θα κληθούν πάλι μάρτυρες να καταθέσουν πάλι από την αρχή, γιατί υπάρχουν πολλά κενά και πρέπει να απαντηθούν κάποια ερωτήματα που έχουν οι αστυνομικοί. Και πάλι να σας πω ότι παρότι έχει δοθεί το πράσινο φως, παρότι έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 10 άτομα με ονοματεπώνυμο, λόγω του αναβρασμού που υπάρχει τώρα στην Κατεχάκη, στην Υπουργή Προστασίας του Πολίτη, φαίνεται ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν και πάλι οι έρευνες προκειμένου να γίνει συλλογή στοιχείων και μετά θα αρχίσουν, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά, οι δράσεις. Για παράδειγμα, Δημήτρη, υπάρχει κάποια πληροφορία σχετικά με αυτόν τον άνθρωπο που βλέπουμε και δίπλα στον Ρουπακιά στην κατασκήνωση, αλλά και βλέπουμε εδώ στα πλάνα μας, αν θα υπάρξει κάποια προσαγωγή. Όχι. Δηλαδή είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή. Παρότι το βίντεο, αυτό το ντοκουμέντο, κυκλοφορεί εδώ και μέρες στο διαδίκτυο. Ναι, καμία πληροφορία προς το παρόν, γιατί αρχικά είχαν πει, όχι επίσημα βέβαια, ότι ήταν πολίτες οι οποίοι πετούσαν πέτρες, γιατί τους είχαν σπάσει τα αυτοκίνητά τους, είχαν σπάσει τα καταστήματά τους και ήταν μια μορφή αντίδραση. Δηλαδή ήταν πολίτες που πετούσαν πέτρες κατά των νεαρών που δημιούργησαν τα επεισόδια στο συλλαλητήριο και ήθελαν να υπερασπιστούν τις υπηρεσίες τους. Τώρα φαίνεται ότι αλλάζει το θέμα και ίσως να ζητηθεί ο εντοπισμός του ή να αναζητηθεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Μάλιστα. Θα το δούμε αυτό. Πάντως μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία.